69 συμπολίτες μας νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 66 ετών. 12 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Σαράντα από τους 69 διασωληνωμένους είναι ηλικίας άνω των 65 ετών ή έχουν υποκείμενο νόσημα. 5 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες συντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε 4 καταγεγραμμένους θανάτους και 32 συνολικά θανάτους στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και σε αυτή τη λίστα συμπεριλαμβάνονται 25 άνδρες και 7 γυναίκες, οι περισσότεροι με κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικιωμένοι. Έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 14.363 διαγνωστικά τεστ. Με τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα παγκόσμια δεδομένα, ο μέσος χρόνος από την έναρξη συμπτωμάτων για να παρουσιάσει κανείς ανισχυτικά συμπτώματα, όπως η δυσκολία στην αναπνοή, είναι 5 μέρες τουλάχιστον, ενώ μέχρι την νοσηλεία, όταν αυτή είναι απαραίτητη, είναι 7 μέρες. Για το τραγικό γεγονός του θανάτου είναι περίπου 14 με 20 μέρες, με εξαίρεση τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Για αυτούς που μπαίνουν στο νοσοκομείο, η μέση διάρκεια παραμονής είναι περίπου 10 ημέρες στα διεθνή δεδομένα. Όντως, στα νοσοκομεία μας, η διάμεση τιμή νοσηλείας είναι 10 μέρες, ενώ η διάρκεια νοσηλείας για ασθενείς με πλήρη επεξεργασία των δεδομένων έχει μανθεί από 1 έως και περισσότερες από 15 μέρες. Σήμερα, η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ενέκρινε νέα έκδοση του θεραπευτικού πρωτοκόλου με τα ειδικά φάρμακα που θα ακολουθούν οι γιατροί του νοσοκομείου βάσει των διεθνών επιστημονικών ενδείξεων για την αποτελεσματικότητά τους έναντι του νέου ιού. Θα επανεξετάζεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα η χορήγηση των σχημάτων και θα επικαιροποιούνται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα επιστημονικά, κλινικά και επιδημιολογικά δεδομένα. Η Επιτροπή υιοθέτησε επίσης ειδικές οδηγίες για την προφυλακτική χορήγηση αντιπυκτικής αγωγής σε ασθενείς με τη νέα νόσο που νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις προτάσεις της Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Αιμόστασης. Επιπρόσθετα, η ειδική ομάδα εργασίας θα εξετάσει τις προδιαγραφές για χρήση ταχαίων εργαστηριακών δοκιμασιών σχετικά με τον νέο ιό. Με έχετε ακούσει συχνά να μιλώ για το νοσηλευτικό προσωπικό. Θεωρώ πως σήμερα πρέπει να κάνω μνήμα, ειδική μνήμα στις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές μας που είναι καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με απαράμιλη αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Αλλά επίσης και στο υπόλοιπο νοσοκομιακό προσωπικό, τραυματιοφορείς, προσωπικό καθαριότητας, διοικητικούς και όλες τις άλλες ειδικότητες που είναι στο πλευρό μας και έχουν υπερβάλει αυτούς για τη φροντίδα των ασθενών. Επίσης, θέλω να κάνω μια μνήμα για την ψυχολογική στήριξη όλων. Οδηγίες για αυτή τη στήριξη έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με τη στήριξη της πρώτης ψυχιατρικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλοι μας όμως πρέπει να γνωρίζουμε κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν την πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση. Είναι πολύ σύνηθες και φυσιολογικό να έχουμε ανησυχία και φόβο για τον εαυτό μας ή τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για πιθανή εκδήλωση της ασθένειας και τη μετάδοσή της, καθώς και για τη βαρύτητα και την έκβασή της. Επίσης, η μειωμένη επαφή με άλλα άτομα διαταράσσει την καθημερινότητά μας. Όλοι μας αισθανόμαστε το σημαντικό περιορισμό της προσωπικής μας ελευθερίας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις. Επίσης, οι ίδιοι οι ασθενείς, καθώς και μέλη της οικογένειάς τους, μπορεί να νιώθουν στιγματισμένοι από ανθρώπους που φοβούνται ότι θα κολλήσουν από αυτούς τον ιό. Έχω κάποιες πρακτικές συμβουλές που έχω δανειστεί από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Πανεπιστημίου μας για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά και τη στήριξη της ψυχικής μας υγείας. Να προτιμούμε την έγκυρη ενημέρωση. Να περιορίσουμε την επαναλαμβανόμενη και ασταμάτητη έκθεση σε ειδήσεις, η οποία αυξάνει τα επίπεδα άγχους και δυσφορίας και μπορεί να αποτελέσει και πηγή παραπληροφόρησης. Να διατηρήσουμε την επικοινωνία μας με τους σημαντικούς για μας ανθρώπους, την οικογένειά μας, τους φίλους μας. Η επικοινωνία δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο ψυχικής προστασίας που μας στηρίζει και κάθε άτομο δοκιμάζει το ψυχισμό του σημαντικά αυτή την εποχή. Επίσης, να φροντίσουμε για μια ισορροπημένη διατροφή, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ και καπνίσματος
ιδιαίτερα τώρα που σε πολλές οικογένειες που έχουν παιδάκια τα παιδιά είναι στο σπίτι, επαρκή ξεκούραση και σωματική άσκηση όσο είναι αυτό δυνατόν εντός του σπιτιού. Είναι μια νόσος που μας αφορά όλους, εμάς και τους αγαπημένους μας. Πολλοί λίγοι έχουν ανοσία από την νόσο και δεν πρέπει αυτό να μας χαλάσει την επικοινωνία μας με τους άλλους. Αυτή μπορεί και πρέπει να διατηρηθεί. Η κοινωνική απόσταση, η αποστασιοποίηση όπως τη λέμε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να σημαίνει κοινωνική απομόνωση, ούτε μοναξιά. Έχουμε τους τρόπους να μην βγούμε φοβισμένοι και χαμένοι, αλλά να βγούμε νικητές από όλη αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς έχουμε να κάνουμε στη μεγάλη πλειοψηφία της με μια ήπια νόσο. Ιδιαίτερα στους συνανθρώπους μας που δεν έχουν προβλήματα υγείας. Δεν πρέπει να δίνουμε μεγάλη δημοσιότητα στις εξαιρέσεις και να σκορπάμε φόβο και πανικό. Έμαθα και χάρηκα γι' αυτό πολύ πως κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν ήδη λάβει πρωτοβουλία να σταματήσει αυτό το ανελαίητο κυνήγι των θανάτων που παραβιάζει όχι μόνο ανθρώπινα δεδομένα αλλά και βασικές αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι επόμενες εβδομάδες είναι σημαντικές. Παραμένουμε χάρη στην προσπάθεια όλων σας σε ένα καλό σενάριο εξέλιξης της επιδημίας στη χώρα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη γενναία στάση όλων.